Οι εκδόσεις Ευρασία διοργάνωσαν χθες το απόγευμα την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μπασιά «Αίτιο και αιτιατό, οικονομική μετάβαση και επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην Κοβεντάριο Δημοτικού Βιβλιοθήκη Κοζάνης με την υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης. Ναι, αυτό το βιβλίο «Αίτιο και αιτιατό» διάλεξα τον τίτλο διότι συχνά και στα ενεργειακά όπως και σε πάρα πολλά θέματα ασχολούμαστε με το αποτέλεσμα και πώς μπορούμε να διορθώσουμε το αποτέλεσμα και δεν ψάχνουμε να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι. Και τελικά είναι ένα βιβλίο το οποίο για μένα είναι ένας κύκλος 7 ετών που έκλεισε, διότι έλειπα 40 χρόνια από την Ελλάδα και τα τελευταία 7 χρόνια ήμουνα πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα. Ασχολήθηκα με την κρατική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων που διοίκησα για 3,5 χρόνια και μετά ασχολήθηκα με τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας σαν σύμβουλος στα ενεργειακά στο Δήμο Σερβίων. Έχω κάνει αρκετές μελέτες, συμμετείχα σε 2 ΕΣΕΚ και όλα αυτά μου δώσαν τη δυνατότητα να έχω μία άποψη για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Ελλάδα και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο που ήταν και ιδιαίτερα οι δραστηριότητές μου παλαιότερα σε διεθνές επίπεδο στα ενεργειακά. Γνώρισα τον κύριο Μπασιά για επαγγελματικούς λόγους πριν κάποια χρόνια όταν αυτός ως πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογόνων Ανθράκων και εγώ ως μελετητής και διέγνωσα τότε ότι έχει χρόνια βαθιά γνώση στα θέματα της ενέργειας. Έχει υπηρετήσει θέσεις ενέργειας από διαφορετικά πόστα και όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει λάβει, τεχνικού, επιχειρηματικού και δημόσιας πολιτικής εμπειρίες, τις έχει μεταφέρει σε αυτό το βιβλίο. Αίτιο και αιτιατό, ενεργειακή μετάβαση και επιπτώσεις. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Το ίδιο το βιβλίο είναι ένα ενεργειακό μείγμα. Αναφέρει όλα τα πεδία και έτσι θα έλεγα ότι το βιβλίο που σήμερα παρουσιάζεται αποτελεί τροφή για σκέψη και τροφή για γνώση. Ο Γιάννης Μπασιάς είναι ένας από τους πολύ αξιόλογους ανθρώπους και επιστήμονες της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, περήφανος και ο ίδιος για την καταγωγή του, ο οποίος σε όλα τα διεθνή φόρα στα οποία πηγαίνει μιλάει για τη Μακεδονία. Ένας τέτοιος άνθρωπος πρεσβευτής της περιοχής στο διεθνές περιβάλλον, είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε, μας μαθαίνει να σκεπτόμαστε out of the box τα ενεργειακά ζητήματα και νομίζω πως τυχεροί είναι όλοι όσοι έχουν συζητήσει μαζί του για την εξέλιξη των ενεργειακών θεμάτων και το πώς αυτή η εξέλιξη έχει αντίκτυπο στη ζωή μας και χαίρομαι και εγώ γιατί τις συνεντεύξεις που το έχω πάρει στον Πτολεμαίο έχω γίνει σοφότερος. Αναμένουμε με αγωνία τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του.